Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα πολύ διαφορετικό βίντεο από αυτά που με έχετε συνηθίσει. Σήμερα θα σας διαβάσω κάποιες υποθέσεις που κάνετε εσείς για μένα, κάποιες μάλλον από εσάς για μένα. Έβαλα πριν λίγες ημέρες μια ιστορία στο Instagram όπου σας ζητούσα να μου γράψετε κάποιες υποθέσεις που κάνετε για μένα και ήρθε η μέρα εδώ να σας τις διαβάσω. Όμως πριν ξεκινήσω θέλω να σας τονίσω ότι είναι ένα χιουμοριστικό βίντεο, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θέλω να ειρωνευτώ κανέναν για τις υποθέσεις του για εμένα, προς Θεού, και εγώ κάνω υποθέσεις για πάρα πολύ κόσμο. Απλά ήθελα να το κάνω έτσι λίγο πιο διασκεδαστικό. Αυτό και μόνο. Οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Υποθέτω πως δεν έχεις δώσει καθόλου χώρο όσο θέλει ο Κανάκης για τα πράγματά του. Όλο το σπίτι φωνάζει Μαρινέλη. Αυτή τι υπόθεση είναι? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι. Γιατί να έχει χώρο ο Κανάκης εδώ? Βλέπετε όλη αυτή την ντουλάπα εδώ πέρα? Έχει μόνο δικά μου πράγματα. Αυτό το κομμωδίνο, παρόλο που είναι από τη μεριά του Κανάκη, έχει μόνο δικά μου πράγματα. Το δικό μου κομμωδίνο έχει μόνο δικά μου πράγματα. Τα δύο σιρτάρια εδώ και το ένα ντουλάπι εδώ, εδώ δεν έχουμε. Εδώ έχω μόνο δικά μου πράγματα. Εδώ έχω κάνει τη χάρη στα απορριπαντικά να έχουν και το δικό του χώρο. Αλλά εδώ είναι μόνο δικά μου πράγματα. Εδώ είναι η ντουλάπα στο δωμάτιο του Αλέξανδρου. Έχει μόνο δικά μου πράγματα μέσα. Εδώ είναι η σιρταριέρα του Αλέξανδρου. Έχει μόνο δικά μου πράγματα εδώ μέσα. Και εδώ είναι η αλεξίδα του Αλέξανδρου που έχει τρεις σιρτάρια και τους έχω κάνει τη χάρη να έχουν και αυτοί λίγο χώρο. Εδώ είναι του Αλέξανδρου, εδώ είναι του Κανάκη και εδώ πέρα μοιράζονται ένα. Οι δυο τους. Μόνο αυτό όλο το υπόλοιπο σπίτι έχω μόνο δικά μου πράγματα. Εννοείται πως κάνω πλάκα. Έχουμε μοιράσει το χώρο πραγματικά όπως θα έπρεπε να τον έχουμε μοιράσει. Μία η ντουλάπα είναι η μισή δική μου, η μισή δική του. Στο μπάνιο, βασικά το μόνο περισσότερο χώρο που έχω εγώ είναι το ένα σιρτάρι του μπάνιου, το πάνω σιρτάρι, που απλά το μοιραζόμαστε και οι δύο. Και πώς το λένε, απλά έχω περισσότερα πράγματα μέσα. Και απλά στο από κάτω σιρτάρι έχω κάποια πράγματα κάβα που και εκείνος μπορεί να χρησιμοποιήσει, αλλά και εγώ. Αυτό. Στην ντουλάπα του Αλέξανδρου έχω και εγώ κάποια πράγματα μου, έχει και ο Κανάκης κάποια πράγματά του. Το περισσότερο αποθηκευτικό χώρο εδώ μέσα, να ξέρετε, τον έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ζυγίζει 11,5 κιλά και έχει 89 πόντους ύψος. Και το μεγαλύτερο χώρο στις καρδιές μας, εννοείται. Υποθέτω ότι με την αδερφή σου που μένει μακριά, δεν μιλάτε, έχετε τσακωθεί. Είναι μια ερώτηση που μου κάνετε πάρα πολύ συχνά αυτή. Πραγματικά με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά γιατί δεν αναφέρω καθόλου την αδερφή μου και γιατί δεν αναφέρω και τον ένα και τον άλλον. Για διάφορους μου το λέτε αυτό. Η αδερφή μου που μένει μακριά, γιατί πολλές δεν θα καταλάβετε, θα ξέρετε ότι έχω μια αδερφή, απλά δεν μένουμε στο ίδιο κτίριο αυτό. Και οι περισσότερες μου το λέτε έτσι, ότι έχω μια αδερφή που είναι αυτή η αδερφή σου που μένει μακριά. Τη λένε Εμιλία την άλλη μου την αδερφή που μένει, η Εμιλία, η μεγαλύτερη μου η αδερφή που μένει μακριά και η Ματίνα. Λοιπόν, για να δούμε. Άμα μου μιλάει, ας την πάρουμε ένα τηλέφωνο. Έλα ρε. Α, μου μιλάς. Καζό είσαι. Μου μιλάς, λέω. Όχι, δεν σου μιλάω. Άντε για. Έλα. Καζό είσαι. Όχι, απλά τραβάω ένα βίντεο. Ναι. Που κάνουν ο κόσμος υποθέσεις για μένα και μου λένε ότι δεν μιλιόμαστε. Μιλιόμαστε. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Θα ρωτήσω να μου πούν. Μου χρωστάς κάτι, άμα μου χρωστάς το δώσεις. Δεν χρωστάω τίποτα. Δεν ξέρω, για ψάξω λίγο. Αυτό ήθελα. Να σε χρησιμοποιήσω για το βίντεό μου. Α, γι' αυτό. Είσαι ζωντόβουλο, ρε φίλε. Καλά. Φιλάκια. Υποθέτω ότι δεν έτρωγες ποτέ τα νύχια σου γιατί σκεφτόσουν τα μικρόβια. Η αλήθεια είναι ποτέ δεν έτρωγα τα νύχια μου, ποτέ δεν έφαγα τα νύχια μου, αλλά όχι επειδή φοβόμουν τα μικρόβια, επειδή δεν μου προκαλούσαν ένα εκνευρισμό. Δηλαδή, όταν έβλεπα κάποιον άλλο να τρώει τα νύχια του και εγώ μπορεί, ας πούμε, να πετούσε μια παρανυχίδα και να μπορούσα έτσι λίγο να τη σκαλίσω με τα δόντια μου για να τη βγάλω, όλη η διαδικασία αυτή μου προκαλούσε έναν εκνευρισμό. Οπότε ποτέ δεν έφαγα τα νύχια μου, ποτέ δεν ήμουνα αυτό το παιδί που θα καθίσει να. Τρώει τα νύχια του, τέλος πάντων. Υποθέτω ότι είσαι ένας πολύ ευχάριστος και δοτικός άνθρωπος. Αχ, ποιο να πάρουμε τώρα να μας λύσει. Ας πάρουμε τη Ματίνα τώρα. Λοιπόν, θα μας απαντήσει εκείνη. Αν είμαι ευχάριστη και δοτική. Δεν ξέρω εγώ να το πω. Παρακαλώ. Τι κάνεις? Επιτρέπτω την Γιάννη. Τραβά βίντεο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τραβάω ένα βίντεο με υποθέσεις.
Ρε ζήλη. Και μου λέει μια κοπέλα που υποθέτει ότι είμαι πολύ ευχάριστη και δοτική και ήθελα να το απαντήσει κάποιος άλλος. Πάρα πολύ ευχάριστη. Πάρα πολύ ευχάριστη. Είναι η χαρά της παρέας. Δοτική, εντάξει, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Αλλά το ευχάριστη το αρνείσαι. Πάρα πολύ ευχάριστη. Ένα, την κάνετε παρέα. Θα περάσετε πολύ ωραία μαζί της. Γιατί ρε, πες μου, πώς με περιγράφεις εσύ. Θα βάλω μπιπ. Το σπαστικιά είναι το αυτό που σε περιγράφει πιο πολύ. Γιατί είμαι σπαστικιά, αυτό πες. Γιατί τι κάνω και είμαι σπαστικιά. Είσαι λίγο κουραστική ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είσαι λίγο, μας τα σπάς λίγο, λείπεις και τα αρρωστοφυλικά σου, έχεις και όλα σου. Είσαι λίγο κουραστική. Να γνωρίσετε που σε περιγράφω, κουραστική. Μας έπεισες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Γεια, δεν σε ξαναπαίρνω. Αχ παιδιά, λοιπόν η αδερφή μου το λέει αυτό, γιατί κάπου είναι άλλη μία ερώτηση που λέει που ντύ, καθίστε να τη βρω να σας πω. Υποθέτω ότι πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό και αυτό είναι πραγματική αλήθεια. Η κοπέλα που το έχει γράψει αυτό έχει πέσει μέσα. Πραγματικά πνίγομαι σε μια κουταλιά νερό για πάρα πολλά θέματα, όχι για απλά θέματα της καθημερινότητας. Δεν θα μιλήσω για τα πιο βαριά, για θέματα υγείας ή τέτοια πράγματα που δεν είναι ότι πνίγομαι σε μια κουταλιά νερό αυτό. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία... Δηλαδή μπορεί να μου τύχουν στη δουλειά μου τρεις μαζεμένες δουλειές και να πνίγομαι πραγματικά σε μια κουταλιά νερό, γιατί είμαι ψυχαναγκαστική γι' αυτό, γιατί θέλω να βγει δουλειά γρήγορα, να βγει το αποτέλεσμα τέλειο, θέλω να έχω στείλει τα πράγματα που πρέπει να έχω στείλει μέχρι την ημερομηνία που μου έχουν ζητήσει, μου έχει ζητήσει ο πελάτης και έχω, ο ψυχαναγκασμός μπορεί ώρες-ώρες να με στείλει. Όμως τους τελευταίους μήνες με την ψυχοθεραπεία έχει ελαττωθεί πάρα πολύ αυτό. Το έχω διορθώσει, έχω διορθώσει πάρα πολλά πράγματα και ένα από αυτά είναι αυτό, όπως είναι μέσα στις υποθέσεις σας το ότι είσαι ψυχαναγκαστική. Έχω έτσι έναν μεγάλο βαθμό ψυχαναγκασμού μέσα στο σπίτι, αλλά κάπου είναι μία που κοίταξτε να δείτε τώρα που δεν τη βρίσκω, που μου γράφει η κοπέλα, υποθέτω ότι αν το σπίτι δεν είναι στην εντέλεια δεν μπορείς να κοιμηθείς. Αυτό ίσχυε παλιότερα. Πραγματικά ήθελα να είναι όλα στη θέση τους για να μπορώ να κοιμηθώ γαλήνια. Διαφορετικά κάτι στριφογυρνούσε μέσα στο μυαλό μου ότι έχω να κάνω αυτό, έχω να κάνω εκείνο, έχω να κάνω το άλλο και δεν μ' άφηνε να ηρεμήσω. Όμως το έχω δουλέψει πλέον. Πραγματικά το μόνο πράγμα που κάνω πριν κοιμηθώ, αλήθεια σας το λέω, είναι ότι μαζεύω τα πράγματα του Αλέξανδρου και μαζεύω την κουζίνα. Όλα τα υπόλοιπα τα αφήνω για την επόμενη μέρα το πρωί. Αλλά το έχω δουλέψει και είμαι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμουν παλιά. Παλιά το παράκανα. Τώρα όχι, έχω ηρεμήσει αρκετά. Πάλι κάνω πράγματα μέσα στην καθημερινότητα που θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να κάνω κάθε μέρα, ότι είναι κουραστικό και για εμένα, αλλά... Π.χ. ας πούμε ανέβασα πριν 1-2 εβδομάδες πότε ήταν το βίντεο με το 20 λεπτό πρωινό καθάρισμα και μου γράφει μια κοπέλα, είναι δυνατόν να κάνεις κάθε πρωί όλα αυτά? Δεν είναι θέμα ψυχαναγκασμού τόσο, είναι θέμα ότι με ευχαριστεί και πραγματικά είναι ψυχοθεραπεία, μου αρέσει να καθαρίζω και όταν μου συμβαίνει κάτι το οποίο με στρεσάρει, δηλαδή όταν περνάω μια περίοδο της ζωής μου που έχω πάρα πολύ έντονο στρες, καθαρίζω. Καθαρίζω, αλήθεια σας το λέω. Μια φορά ήταν ένας από τα νύψια μου, ποιος ήταν? Έχω την εντύπωση ο Γεράσιμος είχε πάει στο νοσοκομείο για κάτι όχι σοβαρό και μέχρι να έρθει η αδερφή μου σπίτι και να μου πει τι έγινε, είχα κατεβάσει όλα τα πράγματα από όλη την κουζίνα, είχα καθαρίσει όλα τα ντουλάπια και τα είχα ξαναβάλει μέσα με τάξη, γιατί θέλω με κάτι να με απασχολώ εκείνη την ώρα και να μην κάνω σκέψεις αυτό. Υποθέτω ότι σου αρέσει ο χειμώνας. Γιατί το λες αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά είμαι λάτρης του χειμώνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει. Σήμερα χιονίζει έξω. Είναι αυτές οι. Έχει έρθει ο Φίλιππος που λένε και χιονίζει αυτή τη στιγμή που σας μιλάω και είναι πάρα πολύ όμορφα έξω και το ευχαριστιέμαι. Μου αρέσει όμως αυτό το χιόνι, αυτό που χείριξε αυτές τις μέρες και όχι αυτό που έγινε με την ελπίδα που ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Ταλαιπωρηθήκε πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί δεν είχαν ρεύμα κλπ. Αυτό είναι ωραίο που ούτε έξω δημιουργεί προβλήματα, να το βλέπεις να πέφτει στις σκεπές, στα δέντρα, στα πεζοδρόμια και αυτά, αυτά είναι όλα τέλεια. Υποθέτω πως δεν έχεις βιώσει ποτέ bullying. Εδώ δεν χωράει να κάνω πλάκα, οπότε δεν θα στιευτώ σε αυτό. Όχι, έχω βιώσει bullying.
Για καλή μου τύχη μόνο μία φορά, όμως ήμουνα νομίζω πολύ δυνατό παιδί και δεν τα έπαιρνα της μετρητής ποτέ, αλλά θα μπορούσα. Θέλω να σας πω ότι εγώ πάντα ήμουνα ένα, όχι πάντα πολύ ψηλό παιδάκι, αργότερα ψήλωσε εκεί, αδιαθέτησα τη στην τρίτη γυμνασίου και από την τρίτη γυμνασίου μέχρι την πρώτη ηλικίου, αυτό το καλοκαίρι έδωσα πάρα πολύ ύψος, μέχρι τότε ήμουνα ένα νορμάλ παιδάκι, δεν ήμουνα ιδιαίτερα ψηλή, αλλά ήμουνα πάρα πολύ αδύνατη. Ειδικά στα πόδια. Τα πόδια μου ήταν πάντα πάρα πολύ λεπτά. Και ένας φίλος μου στο εξοχικό μας, στον Οροπό, μου είχε βγάλει τραγούδι. Το οποίο ακόμα και το θυμάμαι, καλαμάκι, καλαμάκι, αντεπάχει είναι λιγάκι. Το λέω και γελάω γιατί πραγματικά δεν έφτασε ποτέ δεν έφτασε ποτέ μέσα στην ψυχολογία μου, πώς να σας το πω, να με αγγίξει. Ποτέ δεν το άφησα να με αγγίξει. Υπήρχαν κάποιοι στον περιγυρό μου που μου λέγανε «Μη τον αφήνεις, πες του να σταματήσει» και τέτοια, αλλά μου φαινόταν τόσο αστείο και μου φαινόταν τόσο αστείο γιατί το παιδί που μου το έκανε ήταν ψηλό και αδύνατο, πολύ αδύνατο. Και την τελευταία φορά που το είδα έχει παραμείνει έτσι αδύνατο και μου έκανε τρομερή εντύπωση πώς γίνεται εκείνος να μου τραγουδάει κάτι τέτοιο όταν ήταν και αυτός έτσι. Υπό άλλες συνθήκες, αν εγώ δεν ήμουνα όπως ήμουν σαν παιδί, θεωρητικά ίσως και να με είχε πειράξει. Έχω πλέον καταλάβει ότι η γνώμη του καθενός είναι δικό του πρόβλημα. Είτε για μένα, είτε για σένα, είτε για τον άλλον. Η δική μου η γνώμη για κάποιον άλλον είναι δικό μου πρόβλημα, όχι δικό του. Οπότε αυτό στην αρχή το είχα διαβάσει. Δεν το εμπέδωσα ποτέ, όμως όταν το εμπέδωσα και το έβαλα στο μυαλό μου το τι σημαίνει ότι η γνώμη του καθενός είναι δικό του πρόβλημα, μου λύθηκαν και μου φύγανε πάρα πολλά άγχη και βάρη, να ξέρετε. Οπότε να το έχετε και αυτό στο μυαλό σας, έτσι να το σκέφτεστε, να το επεξεργάζεστε. Και αν κάποιος σας κάνει bullying, μην μένετε με σταυρωμένα χέρια, κάντε κάτι. Αν γίνεται στο σχολείο, μιλήστε με το διευθυντή, τη δασκάλα, με οποιονδήποτε, μιλήστε με τους γονείς σας, μιλήστε, μην αφήνετε τον εαυτό σας έτσι ανυπεράσπιστο. Υποθέτω ότι είσαι πολύ ευγενική με τον Μάξιμο, αλλά κάποιες φορές νευριάζεις πολύ μαζί του. Ποιος είναι ο Μάξιμος, παιδιά? Δεν έχω ιδέα. Αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω κανέναν Μάξιμο. Δεν έχω ιδέα, οπότε δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό. Υποθέτω ότι είσαι μια ευαίσθητη κοπέλα που συγκινείται εύκολα. Είναι ανάλογα την περίοδο. Τώρα διανύω μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, παρόλο που δεν μου φαίνεται. Με βλέπετε έτσι τραλαλή και τραλαλό και σας το έχω ξαναπεί ότι ό,τι λάμπει ειδικά στα social media δεν είναι χρυσός. Δεν περνάω μια εύκολη περίοδο και αυτή στη παρούσα φάση ό,τι δω κλαίω. Υποθέτω ότι δεν δείχνεις τον Αλέξανδρο για να μην τον ματιάσουμε. Παιδιά, δεν είναι αυτό. Σας το έχω ξαναπεί, είναι μια ερώτηση την οποία μου κάνετε πάρα πολύ συχνά. Είναι κάτι για το οποίο έχω δεχτεί πάρα πολλές φορές άσχημα μηνύματα. Μου έστειλε μια κοπέλα πριν λίγες εβδομάδες, η οποία είδα στο προφίλ της ότι είναι και μαμά τριών παιδιών. Και μου έγραφε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δείχνεις έστω το χέρι του, το πόδι του, αφού δεν έχεις, πώς μου το έλεγε, αφού δεν έχεις, τέλος πάντων, δεν πρόκειται να δείξεις ποτέ τον Αλέξανδρο στο πρόσωπό του. Και λέω, γιατί να πρέπει να δείξω το παιδάκι μου στο πρόσωπό του? Δεν το κάνω για να μην τον ματιάσετε. Αν το έκανα για να μην τον ματιάσετε, δεν θα έδειχνα τίποτα προς Θεού, ούτε καν. Όχι ότι δεν πιστεύω στο μάτι, πιστεύω και στη γλωσσοφαγία και στο μάτι, αλλά δεν το κάνω γι' αυτό, γιατί μου έχετε δείξει ότι το 99% των ατόμων που με ακολουθείτε πραγματικά έχετε πολύ καλοσύνη και καλή καρδιά. Από τα μηνύματα που δέχομαι τουλάχιστον καθημερινά. Εντάξει, έχω και αυτά μια-δυο φορές το μήνα, θα λάβω και μια μπούρδα, πίστευτη μπούρδα. Αλλά οκ, περισσότερες είσαστε καλόκαρδες, οπότε δεν πιστεύω ότι θα μου τον ματιάσετε. Υποθέτω ότι δεν συμπαθείς τα πεθερικά σου. Είσαι της άποψης μακριά και αγαπημένη, παιδιά. Το πόσο έχω διασκεδάσει αυτές τις υποθέσεις σας για τους γονείς του Κανάκη δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Μου έχετε στείλει κάτι τρελά πράγματα. Έχω διαβάσει κάτι πράγματα που μου έχουν έρθει. Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί βασικά θα ήθελα πολύ να σας πω ένα μήνυμα που μου είχε έρθει πριν κάτι μήνες, αλλά δεν θέλω γιατί θα προδώσω κάτι και δεν θέλω να το προδώσω αυτό το κάτι. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό, όχι. Απλά κολλάει στην προηγούμενη υπόθεση, στο ότι δεν θέλουν όλοι μας οι γύρω να βγαίνουν στο γυαλί. Βέβαια δεν έχω ρωτήσει ποτέ τους γονείς του Κανάκη, είμαι σίγουρη ότι ο μπαμπάς του Κανάκη θα ήθελε πάρα πολύ να βγει σε ένα βίντεο μου, είμαι 1000% σίγουρη, αλλά δεν θα ήθελα κι εγώ να τον φέρω σε δύσκολη θέση και να του πω θέλετε να σας βγάλω σε ένα vlog και να μου πει ο άνθρωπος με το ζόρι ναι θέλω. Πιστεύω ότι ο μπαμπάς του θα ήθελε,
θα το διασκέδαζε νομίζω, γιατί είναι και φαν μου, να ξέρετε, βλέπει όλα μου τα βίντεο και τις ιστορίες μου, όλα. Υποθέτω πως θα ήθελες να ζεις στο εξωτερικό. Λοιπόν, αν μια χώρα που θα ήθελα να πάω να ζήσω στο εξωτερικό υπάρχει, αυτή θα είναι στάνταρ το Βέλγιο. Και ιδιαίτερα, όχι το Βέλγιο σαν... Δεν θα ήθελα να μείνω στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα πάρα πολύ να μείνω στην Bruges. Να το πω και σωστά, γιατί μια φορά το είχα πει Μπρίζ και με είχατε φάει. Τέλος πάντων. Έχω δύο υποθέσεις, οι οποίες είναι... Η μία λέει, υποθέτω ότι δεν θες δεύτερο παιδί, η άλλη υποθέτω ότι θέλεις δεύτερο παιδί. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ ένα δεύτερο παιδί, πάρα πολύ. Πάντα όταν με σκεφτόμουν από μικρή, έλεγα ότι θα ήθελα μια τετραμελή οικογένεια, ας πούμε, ιδανικά. Απλά δεν ξέρω αν ο οργανισμός μου και το σώμα μου αντέχουν μια δεύτερη εγκυμοσύνη. Σας έχω ξαναπεί ότι αφού γέννησα, έβγαλα πάρα πολλά αυτοάνωσα, όπου φτάνει δεν θέλω άλλο. Υποθέτω ότι θα ήθελες να κάνεις και ένα αγοράκι. Και αυτό εδώ τι είναι? Ο Αλέξανδρος είναι αγοράκι. Μάλλον με κάποια άλλη κοπέλα με μπερδεύεις. Ο Αλέξανδρος είναι αγοράκι. Τώρα αν με ρωτάς αν ήθελες να υποθέσεις ότι θα ήθελε ένα κοριτσάκι και μπερδεύτηκες, δεν με απασχολεί καθόλου. Μακάρι να καταφέρω να κάνω άλλο ένα παιδί και δεν με νοιάζει αν θα είναι αγόρι κορίτσι. Σας το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια. Υποθέτω πως δεν συγχωρείς εύκολα. Αυτό είναι ζωδιακό, παιδιά. Σκορπιός με οροσκόπο σκορπιό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός, αλήθεια. Δεν συγχωρώ εύκολα. Όχι, αλήθεια είναι ότι δεν συγχωρώ εύκολα. Και δεν θα σας κρύψω ότι μου αρέσει αυτό. Οι σκορπίνες θα με καταλαβαίνετε τώρα. Θα λέτε, α, να σε καλά, να γιάσει το στόμα σου. Όταν έχω αδικηθεί, ειδικά όταν έχω αδικηθεί από ανθρώπους οι οποίοι ποτέ δεν με πιάσανε face to face να μου πούνε ότι ξέρεις κάτι, τσαντίστηκα γιατί έμαθα έτσι, τσαντίστηκα γιατί έκανες έτσι, και μαθαίνω από τρίτους τι συμβαίνει, από εκεί και μπορεί να μου ανέβει πίεση. Υποθέτω πως φοβάσαι να στείλεις τον Αλέξανδρο σχολείο λόγω κορονοϊού. Δεν είναι ότι φοβάμαι να στείλω τον Αλέξανδρο σχολείο λόγω κορονοϊού πλέον. Πλέον δεν φοβάμαι τον κορονοϊό τόσο, γιατί δείχνει ότι οι περισσότεροι κολλάνε την Όμικρον και το περνάνε καλύτερα, τέλος πάντων. Δεν ήθελα τον Αλέξανδρο να τον στείλω από το Σεπτέμβρη, που ήταν 1,5 περίπου, γιατί τον έλεγα τόσο πίτσι ποπάκι, τόσο μικρούλι, και λέω πού να το πάω να το αφήσω μόνο του στο σχολείο, μόνο του. Δεν θα είναι μόνο του, θα είναι και με τις δασκάλες, με άλλα παιδάκια, θα περνάς. Το σχολείο γενικότερα κάνει καλό και το ξέρω. Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, από Σεπτέμβριο ο Αλέξανδρος θα πάει παιδικό σταθμό, γιατί είναι για το καλό του. Άσχετα που εγώ θα κάθομαι απ' έξω και θα κλαίω με μαύρο δάκρυ. Αλλά πραγματικά είναι τόσο πίτσι ποπάκι, που έλεγα ότι δεν γίνεται να το στείλω αυτό το σχολείο. Μου φαίνονταν τόσο μωρό. Τώρα έχει αρχίσει το παιδί και έχει πάρει απότομα ύψος, έχει αρχίσει να μοιάζει με παιδάκι. Οπότε τώρα νομίζω θα είναι και για μένα πιο εύκολο. Υποθέτω ότι συχαίνεσαι το τσιγάρο, αλλά έχεις δοκιμάσει. Λοιπόν, θα σας πω. Το συχαίνω με το τσιγάρο, δεν μπορώ τους ανθρώπους που καπνίζουν να έρχονται κοντά μου. Δοκίμασα στο Λύκειο σε μία κατάληψη και είμαι μία μέρα σε ένα μπαλκόνι, στο σχολείο, ένα μπαλκονάκι. Καθόμαστε κύκλος, πάρα πολλά παιδιά, μπορεί να ήταν και από άλλες τάξεις σίγουρα και μεγαλύτερες. Και έτσι όπως παιδιά ήταν όλοι με ένα τσιγάρο στο χέρι και εγώ ήμουν έτσι. Μίγαμε στο γάλα. Και ξαφνικά γυρνάω στην συμμαθήτριά μου την Αναστασία. Και της λέω, Αναστασία, αν βλέπεις το βίντεό μου, φιλάκια, Αναστασία μου, γυρνάω αριστερά, πραγματικά θυμάμαι ακόμα, γυρνάω αριστερά και της λέω, δεν μπορώ να καταλάβω τι καταλαβαίνετε, που κάνετε, που καπνίζετε. Και της λέω, δώσε μου. Τι ήταν να το κάνω, παιδιά, αυτή η πικρίλα, αυτό το πράγμα, ούτε καν κατέβηκε καπνός, λίγο στη γλώσσα μου ακούμπησε και εντάξει. Υποθέτω πως δύσκολο να πτήσεις φιλία με κάποιον γιατί είσαι επιφυλακτική. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάρα πολλούς φίλους, έχω όμως λίγους και καλούς, δεν είμαι από τους ανθρώπους που έχω 50 φίλους και έχω επιλογή να βγαίνω και να μιλάω. Έχω λίγους και καλούς, έχω φίλους οι οποίοι είναι σταθερή αξία, φίλοι οι οποίοι, δεν θα μιλήσω για τις αδερφές μου που είναι και σαν φίλες μου και τους λέω τα πάντα, έτσι. Θα μιλήσω, ας πούμε, για την κόρη της νονάς μου, η οποία έχει βαφτίσει και τον Αλέξανδρο. Τη γνωρίζω 32 χρόνια και 3 μήνες, πόσο είμαι τώρα, 3-4 μηνών. 32,5 χρονών σχεδόν, τέλος πάντων. Και δεν έχουμε τσακωθεί ούτε μία φορά.
Δεν έχω τσακωθεί με την Νίνα ούτε μία φορά σαν παιδιά να τσακωθούμε για μία μπάρμπι, ας πούμε, ούτε καν. Τώρα τελευταία έχω σμίξει και με κάποια κορίτσια τα οποία κάναμε παρέα παλιά όταν ήμασταν μικρές και παίζαμε κρυφτό εδώ στη γειτονιά. Με τη μία μιλώ και σχεδόν καθημερινά πλέον. Και γενικότερα έχω ακόμα μία φίλη η οποία βέβαια μένει πάρα πολύ μακριαμένη στην επαρχία, αλλά νιώθω ότι το πιο βασικό είναι να έχεις λίγους και καλούς φίλους. Έτσι νιώθω εγώ για μένα. Κάποιοι νιώθουν καλύτερα με τον έχουν πολλούς και όχι καλούς. Αλλά okay, ο καθένας με ό,τι θέλει. Και κάπου εδώ τρομάζω να κοιτάξω πόση ώρα γράφω. Θα σταματήσω, να μην βγει και υπερτεράστιο το βίντεο. Όμως θέλω πάρα πολύ, επειδή είναι έτσι ένα πιο ανάλαφρο, πιο διασκεδαστικό βιντεάκι, αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, πείτε μου να κάνουμε και part 2, αν θέλετε να σας διαβάσω και άλλες υποθέσεις, γιατί δεν γράφετε εδώ. Αυτά, πείτε μου άμα θέλετε από κάτω να το ξανακάνουμε, ή αν θέλετε έτσι κάποιο τέτοιου είδους βίντεο, ή αν έχετε δει κάποιο βίντεο σαν αυτό που σας αρέσει και θα θέλατε να το δείτε από μένα, μην διστάσετε να μου γράφετε από κάτω, γιατί παίρνω κι εγώ ιδέες. Και ελπίζω και εύχομαι και προσεύχομαι να τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Αυτή την εβδομάδα έχω γυρίσει τρία βίντεο για να έχετε να βλέπετε αυτή την περίοδο που εγώ θα διανύω, που δεν θα είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι τώρα, αυτή τη στιγμή που εσείς βλέπετε σήμερα που ανέβηκε αυτό το βίντεο, ότι όλα θα έχουν φτιάξει, ότι όλα θα είναι καλά, ότι όλα θα πήγαν καλά. Αυτό θέλω να προσεύχομαι και να πιστεύω. Και ότι θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα με νέο βίντεο. Σας περιμένω στα σχόλια, μην ξεχάσετε να μου γράψετε αν θέλετε να δείτε part 2 και ιδέες για τέτοιου είδους βιντεάκια. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.